μας, επιτέλους μου κάτσε ο Έντι. Μα όχι, δεν έκανε την αγκαλιά μου. Τι ωραία που πω χαίρομαι τώρα, με χαλαρώνεις. Γλυκούμε, γλυκάκι. Καλημέρα. Με χαλαρώνεις, είπα. Καλημέρα. Δεν θέλει να σε χαλαρώσει, θέλει να σε έχει τζίτα ο Έντι. Τι θέλεις να φύγεις, πού θα πας, θα βρεις καλύτερα. Τον έχει πιάσει έκλειψη, δεν το βλέπεις. Είναι φανερό, ολοφάνερο. Είναι καυτή έκλειψη. Σε ευχαριστώ. Ναι, είναι έκλειψη, παιδιά. Το βράδυ δεν είναι ορατή. Εντάξει, από εδώ, αλλά. Αισθητή είναι. Ναι, αισθητή είναι μια χαρά. Ευχαριστώ, Νίκο Τριφωνόπουλε. Τώρα συνειδητοποιήσω ότι ξέχασα να του στείλω τραγούδια. Αλλά έβαλε ένα τραγούδι που έλεγε Through the Fire και αυτή η έκλειψη λέγεται Ring of Fire. Είναι ο δάχτυλος της φωτιάς. Κοίτα να δεις. Γιατί, τώρα. Ναι. Μπράβο, Νίκο. Συντονίστηκες. Γιατί φαίνεται, όπως η σελήνη καλύπτει τον ήλιο, φαίνεται σαν ένα δαχτυλίδι που είναι από φωτιά. Γι' αυτό. Είναι ωραίο. Ναι. Υπάρχει και ωραίο τραγούδι του Johnny Cash, το Ring of Fire. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα τι γίνεται με αυτήν την έκλειψη. Θέλω να σας πω, καλά, βλέπουμε τι γίνεται με αυτήν την έκλειψη. Μία ματιά σε όλα τα sites, τις εφημερίδες. Εγώ έβλεπα, παιδιά, χτες στο X, που άνθρωποι ανέβαζαν από την Κύπρο βίντεο που φαίνονταν οι πύραυλοι. Ήταν σοκαριστικό όλο αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται. Υπάρχει όλη αυτή η ένταση στην ατμόσφαιρα. Ακόμα και αν δεν σε αγγίζει, δεν είναι μέσα στο σπίτι σου κάτι, σίγουρα σε επηρεάζει. Όλα σε αγγίζουν αυτά. Και σε όποιο μήκος και πλάτος της γης κι αν είσαι, εννοείται. Και γενικότερα βλέπουμε τι γίνεται και με τις φωτιές εδώ. Είναι μία ατμόσφαιρα που προσπαθούμε τέλος πάντων, όσο γίνεται τουλάχιστον ο καθένας μας σε προσωπικό επίπεδο, να βρίσκει τις δικές του διεξόδους διαφυγής για να μπορεί να συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του, έτσι. Λοιπόν, αυτή η έκλειψη, πάντα οι εκλήψεις έχουμε πει ότι είναι δείκτες αλλαγών στη ζωή μας. Όμως, πολλοί νομίζουν ότι τη μέρα που είναι η έκλειψη θα γίνει και η αλλαγή. Δεν συμβαίνει έτσι. Έχει ουρά. Έχει και πιο πριν, δηλαδή κάποιοι, παραδείγματος χάρη, και όταν λέω αλλαγή, δεν εννοώ κάτι κακό. Αλλαγή είναι να μετακομίσω και να πάω σε ένα άλλο σπίτι και να είναι πολύ πιο ωραίο το σπίτι που θα πάω. Αλλαγή είναι να φύγω από ένα επαγγελματικό περιβάλλον που ζορίζομαι και να πάω σε ένα άλλο που περνάω καλύτερα. Από μια σχέση. Από μια σχέση που δεν περνάω καλά. Πώς και πάω σε μια άλλη. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω, ότι οι εκλήψεις δείχνουν αλλαγές, όταν όμως μας επηρεάζουν σχεδόν ακριβώς. Δηλαδή, τους ζυγούς, ας πούμε, δεν θα τους επηρεάσουν όλους, δεν θα τους επηρεάσει όλους η έκλειψη αυτή. Θα επηρεάσει όσους έχουν γενέθλια κοντά στη σημερινή μέρα. Μία μέρα πριν, μία μέρα μετά είναι το πιο έντονο, όσοι έχετε γενέθλια, αλλά φυσικά και από τις δύο πλευρές και συν και πλην λίγο παραπάνω. Αν έχετε στο οροσκόπιό σας πλανήτες, στον κριό, στον καρκίνο, στο ζυγό, στον εγώ καιρό και είναι κοντά στις 10 μοίρες, εσείς θα επηρεαστείτε πιο πολύ. Και δεν θα επηρεαστείτε μόνο σήμερα. Μπορεί η αλλαγή αυτή να έρθει μέσα στο εξάμηνο, μέχρι τον Μάρτιο, δηλαδή που είναι η επόμενη και τελευταία έκλειψη στον άξονα κρυού ζυγού. Άρα δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα, είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Όμως η ένταση στην ατμόσφαιρα υπάρχει, γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ειδικά και τη σημερινή ημέρα και την αυριανή ημέρα. Όχι για κανένα λόγο, έτσι για να μην. Γιατί είναι και ένας Άρης εκεί πέρα που τα πράγματα τα κάνει να φαίνονται λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο θυμωμένα. Όλο αυτό τέλος πάντων όσο μπορούμε να το διαχειριστούμε με ψυχραιμία.